τώρα θα προχωρήσουμε στη βράβευση του Αλκιών Resort Hotel and Spa. Είναι ένα θετικό παράδειγμα σημαντικών επενδυτικών σχεδιασμών που έχουν υλοποιηθεί και αποτελεί σχετικά μικρότερη ξενοδοχειακή ομάδα, η οποία συνέβαλε να καταστεί τουριστικός προορισμός στο Βραχάτι Κορινθίας. Στα προ-κρίση στάδια, η επιχείρηση Αλκιών Resort επένδυσε 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέσα στην κρίση επένδυσε επιπλέον 14 εκατομμύρια ευρώ. Επικεφαλής του φιλόδοξου αυτού εγχειρήματος που βελτιώνεται με νέες επενδύσεις είναι ο κύριος Γιώργος Πολίτης, ο πρόεδρος του Αλκιών Resort. Έχει έρθει εδώ, είναι μαζί μας και καλούμε στο βήμα τον κύριο Τσιλίδη να δώσει το βραβείο. Αισθάνεται βεβαίως κανείς μπροστά σε όλους εσάς, τους μεγάλους ξενοδόχους και πρωτοπόρους στην Ελλάδα, αλλά και εμείς προσπαθήσαμε μιμούμενοι εσάς σε έναν τόπο που δεν ήταν προορισμός και επί 25 χρόνια τώρα κάνουμε τα βήματά μας. Ερχόμενος εδώ είχα σκοπό να σας πω ότι το καλοκαίρι έχει φτάσει πια στο ταβάνι και ότι πρέπει να ασχοληθούμε με το χειμώνα. Αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι πια το κοινό σύνθημα της σημερινής συγκέντρωσης. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι εμείς επί 20 χρόνια είμαστε όλο το χρόνο ανοιχτοί και πολλά χρόνια κατορθώσαμε να έχουμε 10 κερδοφόρους μήνες και 2 παθητικούς. Επομένως, μη φοβάστε το χειμώνα, μην τον φοβόμαστε όλοι, διότι πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει πολλά να δώσει και το χειμώνα. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και το New Times που μας βράβευσε και μας δίνει κουράγιο και ιδιαίτερα τον κύριο Χτενά.